Δώστε λεφτά για τα νοσοκομεία. Πρέπει να απολυθεί κανένα στην υγεία. Επειδή πολλά ακούστηκαν περί μειοψηφίας και πολιτικών σκοπιμότητων, απαντάμε. Η μόνη πολιτική σκοπιμότητα που υπάρχει είναι από μεριάς διοίκησης, είπε, κυβέρνησης, να φέρει το νέο ΕΣΥ. Δηλαδή να μετατρέψει το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς σε κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται και οι απολύσεις. Οι φορείς της Καστοριάς που πήραν απόφαση στήριξης δεν είναι ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά 18. Συγκεκριμένα είναι όλες οι ενώσεις γιατρών Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ, η ΕΛΜΕ Καστοριάς, το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρο Υγείας Άρχους Ορεστικού, το Σωματείο Λάρκου Σερβίου Καστοριάς, το Σωματείο Γουνεργατών, Οικοδόμων, Χειριστών Βαρέων Οχημάτων, η Συνταξιούχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός, η Ομάδα Γυναικών Καστοριάς, ο Σύλλογος Απολωνευδιετών Καστοριάς, ο Πολιτιστικός και Εξορατιστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Νομού Καστοριάς. Αν μπορούμε να βγάλουμε από τη μάχη που δίνουμε αυτές τις μέρες συμπεράσματα, νομίζω είναι τα παρακάτω. Οποιαδήποτε αντεργατική αντελεγική κατεύθυνση στην υγεία είναι να φέρει η διοίκηση, είπε η κυβέρνηση, για την υγεία στο νομό Καστοριάς, ξέρει ότι θα βρίσκει τείχο. Το αποδείξαμε. Γι' αυτό και άρχισε να την νοιάζει αν κάνουμε ησυχία για μια ώρα στην πύλη ή αν είμαστε ταραξίες. Η μεγαλύτερη ταραχή δημιουργείται από τις ελλείψεις στην υγεία στο νομό Καστοριάς. Και όχι από εμάς που τις διεκδικούμε. Αλλά και εμείς πήραμε ένα μεγάλο μάθημα. Με τη συμπόρευση όλων των φορέων σε αυτή τη μάχη, δείξαμε πως μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε φρένο και να έχουμε κατακτήσει. Με τον αγώνα μας αυτό, δείξαμε ότι εμείς, ο λαός, οι εργαζόμενοι, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και δεν θα σταματήσουμε άμα δεν το κατακτήσουμε. Παρακαλούμε τον κύριο Διοικητή επίσημα να ενημερώσει την Ένωση Γιατρών